Σε μια χώρα που είναι σκέτο μπάχαλο. Ήντα σε κάνει να το λες τούτο να, μέλλοντα πεθερέ. Πολλά και διάφορα. Πράγμα δεν δουλεύει σωστά. Ούτε τα σχολιά, ούτε τα νοσοκομεία, ούτε οι εφορίες. Πράγμα. Δεν συμφωνώ μαζί σου. Πολύ μαύρη θεωρείς την Ελλάδα. Και δεν νομίζω πως τούτη να η μαυρίλα βοηθά να πάμε μπροστά. Βοηθά δεν βοηθά, πάντως υπάρχει. Τα μάτια μου καλά θωρούνε. Και μακάρι να θωρούσανε άλλα. Επιμένω, δώσε μου ένα παράδειγμα για να δεχτώ τα λόγια που μου λες και με έχουνε ψυχοπλακώσει. Χτύπα ξύλο, αρρωσταίνεις και μπαίνεις σε νοσοκομείο. Θα ρεις πως θα βγεις ζωντανός αν δεν δώσεις φακελάκι. Από τη μια μπάντα έχεις δίκιο. Από την άλλη, δεν μπορούμε να πούμενε πως όλοι οι γιατροί είναι ίδιοι. Και βέβαια δεν είναι ίδιοι. Όπως όλα τα δαχτύλια μας δεν είναι ίδια. Ένα όμως ψοριασμένο πρόβατο ψοριά ούλο το κουράδι. Χρέος της πολιτείας είναι το λοιπόν να βρει το ψοριασμένο πρόβατο και να το απομακρύνει από τα άλλα που δεν έχουν ψώρα. Μπράβο, έτσι θα πρέπει να κάνει η πολιτεία. Τόσα χρόνια όμως δεν θωρώ να το κάνει. Γι' αυτό κι εγώ μιλώ για μπάχαλο. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι κι όλα θα σάξουνε σιγά σιγά. Λάγε μέλλοντα γαμπρέ, λάγε. Να μετακομίσουμε σε άλλη χώρα και μουρμού. Μα έμπαε, ποτές δεν θα σάξει πράμα. Φρυδερίκη, είχαμε το μάτσι μια κουβέντα. Πολύ σοβαρή κουβέντα. Για πες μου και εμένα να μάθω. Οι σοβαρές κουβέντες μ' αρέσουνε. Ζούμενε σε μια χώρα που είναι μπάχαλο, ναι ή όχι. Τούτο να είναι παγκοσμίως γνωστό. Και στην Αφρική το κατένε. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει χωρίς να υπάρχει κι ανένας έλεγχος. Σ' ό,τι λες μέχρι δα, συμφωνώ μαζί σου. Πού θες να καταλήξεις. Προχθές ήταν εντυπωσιακό ακούσαμενε στην τηλεόραση. Πολλά και διάφορα ακούμενε σε τούτο να το χαζοκούτι. Μα δεν κατέω πόσο εντυπωσιακά είναι. Λέω για κοινωνά που πιάσανε και έκανανε το γιατρό χωρίς να είναι. Ότον απατεώνα πόσο κόσμο θα πήρανε στο λαιμό του. Φρυδερίκη, για να τον λες απατεώνα τον άνθρωπο. Κατέστονε. Πρέπει να τον εκατέω προσωπικός. Μόνο του την άλλη πράξη του δείχνει κι ντάνε. Ένας απατεώνας, πράγμα λιγότερο. Αν έκανα κι εγώ μια τέτοια πράξη, θα ήμουνε κι εγώ απατεώνας. Ιντάλο φάσουνε, δεν σε καταλαβαίνω. Μα ιντάχεις μέσα στο μυαλό σου παμπώνηρε, αντρούλη μου. Θα σου πω σιγά σιγά, οντε χρωστά κι αν είσαι τράπεζες, πολλά και πολλά σκέφτεται. Λάγε! Λάγε δα Φρυδερίκη να στέσεις το τσικάλι και μουρμού. Σας αυτιά, όπως το άξον και εμένα της ζουμπουλίας. Ναι, ζουμπουλία, τα ακούσανε και τα δικά μου αυτιά προσωπικώς. Κύριε Κουτσοπόδη, το άκουσαν και τα δικά σας αυτιά, όπως το άκουσαν και εμένα της λεμονιάς. Ναι, λεμονιά, τα ακούσα και τα δικά μου μεγάλα πετακτά αυτιά. Είναι τιμοθάνατη Μαρουλού, η κόρη του κύριου Μανολιού. Με μεγάλη θλίψη το έμαθα, εγώ η ζουμπουλία. Είναι τιμοθάνατη Μαρουλού, η κόρη του κύριου Μανολιού, με μεγάλη θλίψη το έμαθα εγώ η λεμονιά. Με μεγάλη θλίψη το μάθα εγώ, Κουτσοπόδης. Με μεγάλη συγκίνηση το έμαθα κι εγώ, ο Κουτσογλώσσης. Γιατί χαλάσατε την ομοιοκαταληξία, κύριε Κουτσογλώσση. Πείτε πως το μάθατε με μεγάλη θλίψη κι εσείς. Όχι με μεγάλη συγκίνηση. Μουσική
Μαρουλού, να είσαι στο νου σου. Μην μπει κι αν είσαι στο σπίτι και σε δει όρθια και γερή. Ναι, αγαπούλα μου. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να πετύχει το σχέδιο του πατέρα σου. Πολύ φοβούμαι πως θα μας εκλείσουν στη φυλακή. Μη γουστουζεύεις τη δουλειά. Στη φυλακή μπαίνουνε μόνο τα κορόιδα. Για ετών ήσυνε... Οφ, κι αν ήσυνε. Μπες τα ρούχα, μπες τα ρούχα. Κάνε αναχασκίδες. Εδώ ανοίγομαινε, εδώ. Μάτσι, κλαίγε, κλαίγε σπαραχτικά. Καλή μου Μαρουλού, μη μ' αφήνεις μοναχό. Πού θα πας, πού θα πας το άγνωστο. Πάρε με μαζί σου. Κόρη μου, μονάκριβη κόρη μου. Ήντα συμφορά μας ήβρενε. Ήντα αμαρτίες πληρώνω κερατάς. Άνοιξε μάτσι. Καλημέρα σας. Ήρθαμε και σήμερα να ρωτήσουμε τι να κάνει η φίλη μας η Μαρουλού. Όμορφα κοριτσάκια του Καρποζαβαγγέλ. Δεν θωρεί τι να κάνει. Πιο πολλές αναχασκίδες κάνει από χθες. Θα πάμε στην εκκλησία με δάκρυα στα μάτια να προσευχηθούμε. Την ανάρρωση και την Ανάσταση της Μαρουλούς να δούμε. Νιώθω σαν το Λάζαρο που περιμένει την Ανάσταση. Μα είτε ακούσανε τα αυτιά μας τη φωνή της Μαρουλούς και κάτι είπε για το Λάζαρο. Ναι, κι εγώ το άκουσα. Για το Λάζαρο είπαινε. Όφου άρχιξανε να θωρεί όνειρα από την Καινή Διαθήκη. Οι τελευταίες ώρες τι θα είναι. Την Ανάσταση του Λαζάρου ονειρεύεται, μα όνειρο θα μείνει. Λαλείτε, λαλείτε όμορφα κοριτσάκια να προσευχηθείτε για τη Μαρουλού. Κι εγώ πάω να παρηγορήσω τη Φρυδερίκη που μα δει τα μαλλιάζει σαν να είναι μπουνταλού. Είμαστε! Βοήθησε τη φίλη μας τη Μαρουλού! Θερμά παρακαλούμε! Γυρίσα πέτρα πολύ γρήγορα να τη δούμε! Ζουμπουλία, Λεμονιά, τι ζητάτε έξω από την εκκλησία γονατιστές? Δεν έμαθε στα χαμπάρια για τη Μαρουλού, καλή μας άρα! Όχι, τίποτα δεν έμαθα. Περιμένω σας να μου πείτε. Μέρα με τη μέρα, λιώνει και σβήνει. Ούτε νερό, ούτε γάλα, η καημένη πια δεν πίνει. Πολύ λυπάμαι για αυτό που ακούω. Θα μείνω κι εγώ μαζί σας να προσευχηθώ για τη Μαρουλού. Καλέ μας Θεέ! Βοήθησε τη φίλη μας τη Μαρουλού! Θερμά παρακαλούμε! Γερίσα πέτρα! Πολύ γρήγορα να τη δούμε! Αλήθεια μου τα λες, μωρέ κουτσογλώσσι! Αλήθεια βέβαια στα έω, θεία καμπομάνο ένα. Ποτέ δε σου έχω πει ψώματα. Να, ότιξε και τον ξάδεφό μου το κουτσοπόδι. Ούλα είναι αλήθεια, ο κουτσογλώσσις λέει την αλήθεια. Αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα. Οι παγιοί το λέγανε, μα είχανε και μεγάλο δίκιο. Ήταν θα πει τούτονα, θεία καμπομάνο ένα. Δεν το νιώθω. Θα πει πως τις αμαρτίες που κάνουνε οι γονέοι δεν τζιπλερώνουνε οι γονέοι, μα τα κοπέλια ντονε. Κι έτσα τιμωρούνται πολύ αυστηρά αφού θωρούνε τα κοπέλια ντονε να υποφέρουνε. Σωστά τα εσ, θεία καμπομάνο ένα. Συμφωνείς και του όγου σου, ξάδεφε κουτσοπόδι. Συμφωνώ, ξάδεφε κουτσογλώσσι, συμφωνώ και του λόγου μου. Φρυδερίκη αγάπη, το πρώτο μέρος του σχεδίου μου σιγά σιγά φτάνει στο τέλος. Μανολιό, μη μας εκλείσουνε στη φυλακή, φοβούμε. Στόχο ξαναπεί Φρυδερίκη, λαγός που φοβάται ξύγι δεν πιάνει. Το πρώτο μέρος του σχεδίου μου λοιπόν ήτανε να διαδοθεί στο χωριό πως η Μαρουλού μας αφήνει χρόνος. Όχι μόνο στο χωριό, μα και στα γυροχώριουλα. Και βέβαια, όσο πιο πολύ το μάθουνε, τόσο το καλύτερο για την άδεια τσέπη μας. Το δεύτερο μέρος του σχεδίου, η ντάπαμενε πως προβλέπει την εκρανάσταση τσικόρης μας. Μάλιστα, που είπαμενε πως θα γεννεί με τις ιατρικές ικανότητες που ξαφνικά θα παρουσιαστούνε πως έχω. Όχι μόνο τις ιατρικές, μα και τις φαρμακευτικές. Όχι μόνο τις φαρμακευτικές,
μα και τσι βοτανολογικές. Κακό όνειρο είδα και φοβούμαι. Πολύ φοβούμαι. Για πες μου το όνειρό σου και θα κρίνω εγώ αν είναι κακό. Ονειρεύτηκα πως ήμουνε πουλάκι και ήμουνε κλεισμένο σε κλουβί. Είδα πουλάκι ονειρεύτηκες πως ήσουνε κοτσιφίνα. Αφού ήσουνε κοτσιφίνα, το όνειρο δεν είναι κακό. Κακό θα ήτανε αν ήσουνε κουρούνα. Λάγε Φρυδερίκη, λάγε να βάλουμε μπρος το δεύτερο μέρος του σχεδίου και μουρμού. Σωστά το λες, την περιμένανε να ποθάνει. Και πού την είδες, μίλια μωρέ, μίλια. Στο δρόμο ήτανε μαζί με το αραβωνιαστικότζι το μάτσι. Εγώ ήμουνε με το κουτσοπόδι. Αυτός δεν εμπόζενε να γακά και τον άπαξενε το φάντασμα τσιμαούς. Περίεργα, πολύ περίεργα πράγματα συμβαίνουνε. Να κλειδαμπαραθούμενε μέσα, μέχρι να ξεδιαλύνει η κατάσταση. Θεία καμπομανόενα. Του ξαδεύου μου, του κουτσοπόδι, θα του κάνει κακό το φάντασμα. Κακομύρη κουτσογλώσση, ήντα να σου πω. Σαν πως έχω κάνει παρέα με φάντασμα για να κατέω. Έλα μωρέ, έλα μην κλαις. Διακαπομανόενα, ήθελε το φάντασμα, φοβούμαι. Ψυχραιμία, ψυχραιμία, εγώ θα βγάλω τον Όφη από την τρύπα. Ποιος είναι, ποιος χτυπά την πόρτα. Εγώ, ο Κουτσοπόδης, ανοίξετε μου. Ο Κουτσοπόδης, ο Κουτσοπόδης, σε μου, σε ευχαριστώ που ο ξάδεφός μου είναι ζωντανός.
την πότα, θεία, καμπουωμάνω ένα. Κουτσοπόδι, ξαναπέστα πάλι, γιατί δεν κατάλαβα πράμα. Ναι, ξάδεφε, πάει, εξήγησέ μας τα. Ούτε εγώ κατάλαβα. Υπάρχει καμιά λύση, μαζί στην οπόλη, μαζί στη λέγια, να μπαίνει γιάρκα, να μας απολύσουμε. Όταν οπωσδήποτε πρέπει να βρεθεί μια λύση, να συγκίνησε τον γενικό σου πράγμα, να κάνεις προθέσεις. Είδα πράγμα, ο Μανολιός απόκτησαν εξαφνικά ικανότητες γιατρού και φαρμακοποιού. Αυτός έκαμενε καλά την κόρη του. Εγώ, θεία καμπομανόενα, δεν το πιστεύω. Στα μεσοδότσα να με κρεμάσεις ανάποδα, πάει, δεν το πιστεύω. Μη βιαστείς ούτε να το πιστέψεις, ούτε να μην το πιστέψεις. Πρώτα πρέπει να ερευνήσουμε το θέμα για να βγάλουμε συμπέρασμα. Μέλλοντα γαμπρί, επήγεται με τη Μαρουλού στη Δεξαμενή. Κι άμε, μέλλοντα πεθερέ, κι άμε. Και ρίξαμε μέσα όλο το καθαρτικό που μας έδωσες. Όφου, όφου, πλάκες που θα γεννούνε. Το καθαρτικό θα επιδράσει γρήγορα και οι πρώτοι πελάτες δεν θα αργήσουν να φανούνε. Δεν θέλω να χουρσουζέψω τη δουλειά, μέλλοντα πεθερέ. Μα ελπίζω όλα τουτανά να μην είναι μακριά από τη μύτη της αστυνομίας. Λάγε, Μάκη, λάγε να κονίσεις τα δόντια σου για μεγάλες μάσες και μουρμού. Ζουμπουλία, ζορίζομαι η καψερή. Τηλεπιπή, τηλεπιπή, θέλω να κάνω στη στιγμή. Εγώ η λεμονιά ζορίζομαι η καψερή. Τρέχα να βρούμε τουαλέτα λεμονιά, να κάνουμε τσιλιπιπή. Θα πρέπει να λερώσουμε το άσπρο μας βρακί. Δεν το βλέπω να προλαβαίνω στην τουαλέτα να πηγαίνω. Από τους πόνους που έχει η κοιλίτσα μου ποθαίνω. Άντε κουτσογλώσσι, τέλειωνε! Θα τα κάνω απάνω μου! Υπομονή, θεία καμπουωμανόενα! Υπομονή! Είδα υπομονή, μωρέ! Θα τα κάνω απάνω μου! Καταλαβαίνεις! Κι εγώ είδα θα σου κάνω! Άμα τεώσω, θα βγω! Ναι, μα μέχρι να βγεις, χαιρέτα μου τον πλάτανο! Θα τα κάνω απάνω μου, μωρέ! Θα τα κάνω απάνω μου! Ρε γυναίκα με, σεβάσου με! Σε σέβομαι, θεία καμπουωμανόενα! Σε σέβομαι! Μα υπάρχει ανωτία βία! Τα κάμα δικό θάνατε! Τα κάμα πάνω μου! Τουλάχιστον αλάφρωσα! Ω ψυχούλα μου, ω ψυχούλα μου, τι με πείραξε και έχω ετούτη την ακράτεια. Δεν προλαβαίνω να πηγαίνω στην τουαλέτα. Πάλι μου έρχεται, πάλι μου έρχεται. Επιστροφή στο σπίτι, επιστροφή στο σπίτι και γρήγορα. Κύριε Μανολιό, σε γιατρό στη χώρα. Προλαβαίνουμε να πάμε. Γι' αυτό ήρθαμε σε εσάς. Καλά το κάνετε, κοπηγή μου. Δεν θα το μετανιώσετε. Αφού αναστήσατε την κόρη σας, ελπίζουμε να γιατρέψετε και το δικό μας τσιριλιπιπί. Η περίπτωση είναι πολύ δύσκολη. Θα κάνω τα αδύνατα δυνατά για να ανακουφιστείτε. Τούτο είναι το βότανο θα πάρετε και όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Μανολιό. Ήντα σας χρωστούμε. Σχεδόν πράγμα. Μόνο 50 ευρώ η καθεμιά σας. Μαρολιό, κάτι
κακή ώρα να μην τα ακούσει. Οι εισπράξεις πάνε καλά, ε! Μόνο καλά, Φρεντερίκη. Μόνο καλά. Περίκαλα. Την τελευταία ώρα εισπράξα 300 ευρώ. 50 από την Καμπρομανόλη. 50 από το Γκουτσογλώσσι. 50 από το Γκουτσοπόδι. 50 από το Νιόνιο. 50 από τη Ζουμπουλία. 50 από τη Λεμονιά. Μπράβο, γλυκιά μου αγάπη, μπράβο. Η πιο ευτυχισμένη γυναίκα του κόσμου είμαι. Γιατί έχω έναν άντρα αετό. Καναρίνα μου, ζυγαρδέλα μου, στα όπα όπα θέλω να σε έχω. Ας λαλώ όμως εδώ, ας λαλώ να δω κι άλλους αρρώστους ή μάλλον κι άλλα κορόιδα και μουρμού. Δηλαδή, κοπελιές μου, ούτε εσείς είδετε αποτέλεσμα από τα βότανα που μας έδωκε ο Μανολιός. Κανένα αποτέλεσμα, κυρία Καμπουρομανόλενα. Θα πάμε να του ζητήσουμε πίσω τα λεφτά μας. Και αν δεν μας τα επιστρέψει, θα πάμε στην αστυνομία. Το ίδιο θα κάνω κι εγώ. Αν μας έχει κοροϊδέψει, αλίμονος του. Δηλαδή, Καμπουρομανόλενα, θες τα λεφτά σου ο πίσω. Αφού δεν είδα αποτέλεσμα από τα βότανα, και τα λεφτά μου θέλω πίσω, και στην αστυνομία θα πάω να σε μηνύσω. Ούτε τα λεφτά σου θα πάρεις ο πίσω, ούτε στην αστυνομία θα πας. Γιατί θα σου χορηγήσω ένα άλλο φάρμακο υγρής μορφής που θα σου κάνει καλό. Θα στο βάλω στο επίμαχο σημείο. Ποιο επίμαχο σημείο? Γύρισε τον ποπό σου κεράκα Μπρομανόλενα και μουρμού. Αφού εκέντησε ο πισινός μου, θέλω να γλακίξω, να γλακίξω. Θα πάρετε πίσω, ούτε στην αστυνομία θα πάτε. Γιατί θα σας εχορηγήσω ένα φάρμακο υγρής μορφής. Γυρίστε τον πισινό σας και μορμού. Ουφου, εκέντησε ο πισινό μας. Ουφου, τον πισινό μας κουτσό. Γύρισε να στον εφησίξω. Φυσιτσέ μου το λέτε εσύ, φυσιτσέ μου το λέτε. Για να ξεθυμάνει ο νεύτης που σας έβαλα, θα πιάσετε εδώ τα βουνά και τα λαγκάδια. Και δεν θα έχετε όρεξη να πάτε ούτε στην αστυνομία, ούτε να γυρεύετε τα λεφτά σας ο πίσω. Λαλείτε, λαλείτε και μουρμού. Θα πει πως τα μαρτίες που κάνουν οι γονέοι δεν τσιπλερώνουν οι γονέοι, μα τα κοπέλια τονε. Κι έτσι τιμωρούνται πολύ αυστηρά, αφού θωρούνε τα κοπέλια τονε να υποφέρουνε. Φυσιτσέ μου το λέει κι εσύ, φυσιτσέ μου το λέει. Έτσι έτσι είναι. Καλό, το ξανακάμε λέτε. Ε, εσύ λέει και εγώ φόβος είναι. Πάμε. Ουφου, εκέντησε ο πισινό μας. Ουφου, το πισινό μας κουτσό. Ζήνησε να στον εφησίξω.